Ήρθανε. Είδες. Ήρθα γιατί χαίρομαι πάρα πολύ. Και εμείς χαιρόμαστε, Κατερινάκη. Και σε αγαπάω και το ξέρεις. Το ξέρουμε, αγάπη μου. Το καλή ξέρουμε. Αρχή σε όλους. Ευχαριστούμε, Κατερινάκη. Περνάτε όμορφα. Το ξέρουμε, Κατερινάκη. Ευαγγελία μου. Το κορίτσι που μαζί ξεκινήσαμε, ξαναβρισκόμαστε. Ζωή κάνει κύκλους. Κάτσε δίπλα τη. Ζωή κάνει κύκλους. Πρέπει να σα πω κάτι, αγαπητοί τηλεθεατές, καθιστά. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τη Star Ελλάς και τη Miss Ελλάς 2005. Τι κάνεις εκεί. Ναι, καιρό. Το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε αυτό. Αγάπη. Τι κάνεις. Είσαι καλά, είσαι εντάξει. Θέλω να δω με ποια ταιριάζω περισσότερο, κατάλαβα. Και με τι σημείο. Θέλεις να το δεις τώρα αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν το ξέρετε, να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι την ίδια χρονιά πήραν και οι δύο τίτλο. Η Ευαγγελία τον τίτλο της Star Ελλάς, η Κατερίνα Ντρού της Miss Ελλάς. Και έχουμε και τις δύο εστεμένες σήμερα στην εκπομπή. Και εγώ δίπλα. Και εσύ δίπλα. Εγώ τι κάνω εδώ πάνω. Πάμε, πάμε. Γεια σας. Άντε, γεια, χαρά πάντα. Άντε, γεια. Πάμε, φύγε εσύ, αγόρι μου. Τι κάθεσαι. Κορίτσια, είμαι πάρα πολύ χαρμονία, αλλά Κατερινιό μου. Είσαι λίγο γυμνούλα από πίσω, ε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είστε εδώ. Φαντάζεστε να σας είχαμε και τις δύο στην εκπομπή. Τελείω. Ήμασταν ωραία παρέα. Θα ήμασταν πολύ ωραία. Ποτέ δεν είναι αργά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει τη διάρκεια της σεζόν. Όχι, βέβαια. Και ποιος θα φύγει, Παύλο. Όχι, δεν πρέπει να φύγει κάποιος. Γιατί, ποιος θέλει. Πώς θα. Να είμαστε δηλαδή. Θέλετε να φύγω εγώ. Όχι, παιδάκι μου, πώς καλά. Παιδιά, σε αυτή τη ζωή όλοι ήμασταν αλώσιμοι. Το θέμα είναι να περνάς καλά. Να είσαι καλά. Να τα, να τα. Φιλοσοφημένη και η Αρίνα. Τι σε περιμένει. Εσύ είσαι καλά αυτή την περίοδο. Εσείς θα μου πείτε πώς είστε, έτσι, πρώτη μέρα σήμερα. Τέλεια. Μα εμείς παίρνουμε συνέντευξη. Μόλις περάσαν τα πρώτα 10 λεπτά που είχαμε λίγο άγχος όλοι. Ξέρεις, γιατί το άγχος δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Δεν πάει να κάνεις τηλεόραση 20 χρόνια, 20 δεν πάει αυτό. Εγώ έχω τρελό άγχος. Την ώρα που ξεκίναγα, σε ποιον το έλεγα, Γρηγοράκη μου, δεν φεύγει ποτέ. Όσα χρόνια και να κάνεις τη τηλεόραση, δεν είναι στην παρεούλα μας, αλλά δυστυχώς οι τραγουδιστικές του υποχρεώσεις δεν το άφησαν να είναι στην παρέα της εκπομπής αυτής. Ο Παύλος ακόμα. Θέλω πάρα πολύ και το ξέρεις, το έχω πει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το λέω γιατί έτσι απλά πρέπει να το πω. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Θα ήθελα να ήμουν εδώ. Έχει να κάνει καθαρά γιατί γράψαν διάφορα, όπως γίνεται συνήθως και είναι φυσιολογικό. Αλλά ο μόνος λόγος είναι καθαρά θέμα προγράμματος. Δηλαδή, γιατί ένιωθες πως δεν θα ήσουν. Και νιώθω ότι καμιά φορά άμα θέλεις τα, όταν θέλεις τα πολλά, χάνεις και τα λίγα. Δηλαδή είναι σίγουρα μια δουλειά παραπάνω και ευχαριστώ και πάρα πολύ. Δύσκολη καιρή. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά ήθελα να είμαι πολύ ξεκάθαρη και πιο ήρεμη στις επιλογές μου. Να μην υπάρχει αυτό το φεύγω από εδώ, πάω από εκεί. Που εντάξει, είναι καλό, όπως είπα και πριν, να έχουμε δουλειά. Αλλά. Θα αισθανόσουν ότι δεν θα μπορούσες να κάνεις κανένα από τα δύο καλά. Δηλαδή κάπου θα. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ο κόσμος νιώθει ότι η τηλεόραση είναι φορά σε ένα φορεματάκι, βάζεις μια μπουκλίτσα, αλλάζεις τα προπόδια και κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Δεν είναι αυτό. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Δεν έχει σημασία τι πώς το έχεις και πόσο μιλάς και πόσο ατάκεις παραπάνω μπορεί να πεις και πόσο χρόνο θα σου δοθεί. Πρέπει να έρθεις να είσαι ήρεμος. Δεν ξέρω, έχω άδικο. Όχι, να διαβάζεις και πέντε πράγματα για τον άνθρωπο που θα έρθει. Φυσικά. Δεν είναι δηλαδή να φορέσεις το σκουλαρίκι και να κάνεις την ωραία. Δεν ξέρω. Όχι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Θα είναι, ας πούμε, μετά για σένα να πεις πω, πω, τι την θέλω τώρα αυτήν εδώ. Καταρχήν τις μισές μέρες δεν θα καταλαβαίνεις, δηλαδή και να απογοητευτείς για με κάποιον που είχες κάτι άλλο, περίμενες από αυτό. Ας πάμε λοιπόν σε αυτό που, που επέλεξες να κάνεις τώρα, που είσαι στο Θέσα. Είδα όμως ένα. Μαζί μου την Παρασκευή, άμα θέλεις. Την Παρασκευή θα πας. Δεν θέλει. Τέλεια, σε 9 από αυτό για ύπνο. Εσύ δεν θέλει. Δεν θέλει Ναταλία, γιατί ξυπνάει πρωί, όπως και εγώ. Είδα όμως ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και είδα ένα πολύ ωραίο μαγαζί, ένα πολύ ωραίο σχήμα. Φαντάζομαι ότι θα είσαι πολύ ευχαριστημένη εκεί. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, γιατί είναι όλα, ξέρεις, ήρεμα. Πηγαίνεις, κάνεις τη δουλειά σου. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε έτσι ο κόσμος να. Να σε καλιάσει. Να διασκεδάσει τόσο πολύ με τη δική μου τη μουσική, γιατί ουσιαστικά είναι ένα μαγαζί που είναι, αρχικά έρχεται για να ακούσει το πρώτο όνομα, λαϊκή μουσική, έτσι, λαϊκά τραγούδια. Και μου άρεσε που ο κόσμος διασκεδάζει και χορεύει και με κάτι άλλο διαφορετικό. Ναι, είχα λίγο άγχος. Σε ένα πρόγραμμα. Δεν σ' αρέσει είχα να λίγο άγχος ένα είδος. Στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι η πρώτη φορά που το έκανα. Αλλά ένιωσα καλά, μου αρέσει. Και θα συνεχίσουμε και στο Fever. Α, θα συνεχίσετε και μετά. Με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν μπορούσε να μου πει. Κατάλαβες. Κάνουμε κάποιο break σίγουρα μετά το Θέα. Όλο το καλοκαίρι έκανες περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο γενικότερα. Γύρισες πολλά μέρη. Θα ξεκουραστείς καθόλου κάποια στιγμή. Τώρα Θέα, μετά Fever, δηλαδή λίγο ξεκούραση.
το δισάκι μου στον νόμο για το δρόμο, για το δρόμο. Όχι, εντάξει, θα ξεκουραστώ. Θα ξεκουραστώ και θέλω να κάνω διακοπές κάποια στιγμή. Πότε, γιατί έχω καιρό να κάνω διακοπές. Ξέρεις, για μένα διακοπές είναι να κάθω σπιτάκι μου, να ηρεμήσω. Να μην κάνεις τίποτα. Να μην κάνω τίποτα, να βλέπω φίλους. Να κοιμάμαι. Να κοιμάμαι, ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί σε συνδυασμό και με την προηγούμενη απάντηση σχετικά με τη τηλεόραση, αυτό σημαίνει ότι βάζεις φουλ μηχανές για το τραγούδι και αφήνεις την τηλεόραση, ή κάποια στιγμή θα θέλεις να τα συνδυάσεις με κάποιο τρόπο, δηλαδή να ξαναγυρίσεις στη μικρή οθόνη? Έχω μάθει να μην λέω ποτέ, ότι αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Νιώθω ότι η μουσική με εκφράζει αυτό που κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι τόσο καιρό, τόσα χρόνια έχω δοκιμάσει διάφορα, με ξέρεις, πολύ μικρό, πολύ παλιά. Είναι ωραίο να κατασταλάζεις κάτι και να λες ότι θα συγκεντρωθώ σε αυτό και θα προσπαθήσω, γιατί έχει δουλειά, δεν είναι εύκολο, όπως ας πούμε τώρα παράδειγμα, δεν θα μπορούσα να τα συνδυάσω. Θα μου πήγαινε κάτι στραβά, σίγουρα. Άρα το βάζεις, το δίνεις προτεραιότητα. Το δίνω, ναι, το δίνω, γιατί μου αρέσει και νιώθω καλά. Και είναι κάτι που πηγαίνει καλά, δηλαδή γιατί να τριπλάρω. Εντάξει, είναι δύσκολο να αποδειχτεί κάποιος ένα κορίτσι που ξεκίνησε από τα καλλιστεία, που έκανε τηλεόραση, ξαφνικά παίρνει το μικρόφωνο, τραγουδάει ο άλλος. Και εγώ δηλαδή στη θέση κάποιου μπορεί να έλεγα, τώρα αυτή τι κάνει. Αλλά πάνε 4 χρόνια που το προσπαθώ με όλη μου την ψυχή και μου αρέσει να βελτιώνω. Από εκεί και πέρα την κριτική του μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, είτε αυτή είναι καλοπροαίρετη είτε είναι κακοπροαίρετη. Εγώ πιστεύεις? Εντάξει, έχω συνηθίσει να σας πω την αλήθεια πλέον να με κρίνουν και. Μα έτσι κι αλλιώς το pop τραγούδι υπηρετείς και δεν πήγες να τραγουδήσεις και δεν ξέρω κι εγώ πού. Δηλαδή στα κλαμπ είσαι. Δηλαδή στα μαγαζιά. Ναι, στο θέμα όμως αυτό η Κατερίνα, και ούτε να μας λένε μόνο καλά λόγια, γιατί δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ακριβώς. Βεβαίως. Δηλαδή και για μένα θα βρεθούν να πούνε πως είναι έτσι και τι βλακίες. Νομίζω ότι έχω. Έχει πλέον το... δηλαδή το έχω, το αντιμετωπίζω πολύ με χιούμορ όλο αυτό. Και έτσι πρέπει. Ας πούμε, κάποια στιγμή μου έγραψε κάποιος, τώρα εσύ μου λέει, τι είσαι, τραγουδίστρια? Και του λέω, όχι, είμαι αστροναύτης. Δηλαδή, αρχίζω κι εγώ να λέω, ξέρεις, ας πούμε, με μηχανήματα τραγουδάμε, με μηχανήματα ραπάρουμε, με μηχανήματα τρώμε, με μηχανήματα αναπνέουμε. Εντάξει, από όλο υπάρχει, αν θέλει κάποιος να πει κάτι κακό για κάποιον, μπορεί να βρει αφορμή να πει τα πάντα. Βοηθάει και κάτι άλλο. Ότι ξέρετε από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πολύ παραδοσιακά τον άνθρωπό της. Τι. Σου βάζω πρώτα μόπλια, φρενάκια και σταθμού. Απ' τη ζωή μου ξέραψα τους αποχωρισμού. Με κοιτάζει με τρόμο, δεν το ξέρει το κομμάτι, είναι αγέννητο. Αν το ξέρει, γιατί όταν βγει για αυτό το τραγούδι της Αλέξιας, το Κατρινάκι ήταν 4. Και δεν το ξέρει, λέγεται νερομπογιές. Είναι στην ζωή της πολύ διαφορετική από αυτό που ίσως φαντάζεστε βλέποντάς την. Βέβαια τώρα θα γκρεμίσω τη φαντασίωση πολλών ανδρών, οι οποίοι λένε, ωραία μάνα μου, δηλαδή, είναι ένα πολύ ερωτικό κορίτσι, είναι πανέμορφη, είναι σεξ κτλ. Αλλά αν έχετε στο μυαλό σας ότι είναι το είδος της γυναίκας που... Δεν νομίζω. Όχι τι. Μην το χαλάς τώρα. Μην το γκρεμίζεις τελείω. Πονηρούλη. Μην το γκρεμίζεις τελείω. Τέτοια θέλεις να σου κάνουν εσένα. Να σε δένουν, ναι. Να μου φέρεις και το φαγητό, αλλά μπορείς να με έχεις εμένα. Για να τρομάξω το χάρτη. Και τεμένος εγώ το τρώω. Θέλω να σε κάνω εικόνα. Ότι είσαι στην καρέκλα έτσι. Και τρώσα το σκυλί έτσι. Έχω πραγματική μαρτυρία πάντως από φίλο τραγουδιστή, ο οποίος μου έχει πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μου λέει ότι είναι μια πολύ σεξι γυναίκα. Τώρα για το κάθε τι. Δηλαδή, ό,τι και να πεις τώρα, ας πούμε, τι να πεις. Μπορεί να ξέρει ο άλλος τι κάνεις εσύ στο σπίτι σου? Όχι, βέβαια. Μπορεί να ξέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου? Όχι. Ό,τι θέλεις κάνεις. Όχι. Και επίσης, Στέφανος Κορκολής, η Κατερίνα δεν είναι. Φωνάζουν τη σχέση τους, την χρησιμοποιούν για διαφημιστικούς λόγους, την προβάλλουν, λένε «Α, δείτε με, εδώ είμαι με το αγόρι μου» κτλ. Την κρατάει για το σπίτι της, την κρατάει για το δικό της, παιδί μου, έτσι. Είναι ο άνθρωπός της. Λοιπόν, είστε αρκετά χρόνια μαζί, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Συγγύη, να σου πω κάτι. Τα θέλεις, δεν τα έλεγες. Γιατί εγώ το έκανα. Όχι, δεν έλεγες ότι τα κρατάει. Το κοντρόλ. Μα η φωτογραφία, εγώ την τράβηξα, εσύ είπα. Όχι, ρε παιδί μου που το λες. Σάμπος.
Τι. Εγώ δεν την αναγνωρίζω καλά-καλά στη φωτό, αλλά προφανώς είναι. Καλά, δεν είναι η Κατερίνα. Με άλλη είναι η ξαδέρφη μου. Το αγόρι σου βγήκε με άλλη, απλά δεν στο είπα εκείνο το βράδυ. Προφανώς για να είστε κάπου. Είσαστε. Είναι επίσημο, δεν είναι. Εδώ λέμε ότι είναι 2 χρόνια μαζί. Απλά το ξέρω. Για συγγνώμη, ειλικρινά. Αν νιώσω ποτέ την ανάγκη να πουλήσω κάτι, να μιλήσω για κάτι, να σας πω ότι αγαπώ, ότι είμαι ερωτευμένη, θα το κάνω. Εντάξει. Εντάξει. Okay, δεκτό. Δεκτό. Okay, ότι αγαπάς, αγαπάς. Απλά δεν θες να το. Όταν αγαπάω, αγαπάω. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να είσαι καλά και να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε στηρίζει, να σε ανέχεται, να σε βοηθάει και όλα αυτά. Γιατί λες να σε ανέχεται, νιώθω ότι είσαι δύσκολος άνθρωπος. Και υπάρχουν στιγμές που γκρινιάζω λίγο παραπάνω από το κανονικό. Όλοι γκρινιάζουμε, βρέσκει. Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, εντάξει. Ειδικά εμείς οι γυναίκες όταν έχουμε λίγο παραπάνω νευράκια. Είμαστε λίγο γκρινιάρες, όντως. Είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο γκρινιάρες. Αλλά εντάξει. Ποιο θεωρείς το χειρότερο σου ελάττωμα? Πιο απ' όλα, ξέρεις. Ένα πες. Είμαι λίγο ανυπόμονη. Δηλαδή, άμα πεινάω, πρέπει να φάω. Κρύος δεν είσαι τώρα. Κρύος δεν είσαι. Άμα νιστάζω, θα πρέπει να κινηθώ. Είμαι λίγο αυτό. Είσαι και στα επαγγελματικά σου ανυπόμονη ή εκεί μπορείς να κάνεις υπομονή να έρθεις το κάθε πράγμα στον καιρό του? Εκεί έχω υπομονή. Αλλά και στις δύσκολες καταστάσεις δεν το βάζω κάτω. Μ' αρέσει όπως βρίσκομαι τώρα. Δηλαδή, μακάρι να έχει μια καλή συνέχεια αυτό που έχουμε ξεκινήσει με όλη την ομάδα. Γιατί είναι μια ομαδική δουλειά αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο σου βγαίνεις, τραγουδάς και. Σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι που σε στηρίζουν από τη Universal, από εταιρείες. Μακάρι να συνεχίσει. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το πώς έχουν έρθει τα πράγματα. Προσωπικά, καμιά εξέλιξη? Θα δείξει. Γάμους, παιδιά, εδώ δηλαδή. Θα είμαστε, ελπίζω. Είμαι μικρή, νιώθω ότι, αν και δεν έχει να κάνει με την οικογένεια αυτό, με την ηλικία, συγγνώμη αυτό, έχει να κάνει με το νιώσεις, να κάνεις παιδιά. Απλά είμαστε πρώτη φορά και παιδιά. Νομίζω ότι έχει να κάνει αυτό το τραγούδι από την αρχή. Δηλαδή κάτι που μπορεί να μας έχει πονέσει μια αγάπη, που να μας έχει κάνει να κλάψουμε πολύ. Ναι. Όσο και να ξέρουμε ότι θα τελειώσει άδοξα, θα θέλαμε να την ξαναζήσουμε, γιατί μια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή. Α, της Ανταλίας στο live story. Ανόητα, αγόρι. Παρακαλώ, μαέστρο. Δώσε μας. Θέλω να είναι η αρχή. Κάθε φίλη που έχουμε μοιραστεί μαζί να διαρκέσει πιο πολύ. Κάθε ήλιο βασίλεμα ξανά μοναδικό για μας ιδανικό. Υποσχέσου μου αυτό. Η δεύτερη φορά μοιάζει παιχνίδι του μυαλού. Και δεύτερη φορά δεν θέλω να με καπαλού. Και δεύτερη φορά εσύ κι εγώ παντού νομίζω το έχω ξαναδεί. Δεζαβού. Να έχουν τελειώσει σαν να ξύπνας από εφιάλτη έχει συντρώσει. Μοιάζει ατελείωτη πτώση. Μα ξεκινούσα από την αρχή πάλι θα έκανα το άλμα. Όλα μοιάζουν κάρμα. Εσύ κι εγώ το φινάλε γνωστό. Το λάθος μοιάζει σωστό. Τα δυνατό δυνατό. Ναι είναι αυτό. Αυτό. Μάλλον το έχεις ξαναπάθει. Βλέπεις το λουλούδι όμως δεν βλέπεις το αγκάθι. Θέλω εσένα. Ίδιο δρόμο πήρα. Και σ' άλλο σύμπαν θα μου μαζί σου. Θέλω εσένα. Μια φορά δεν είναι αρκετή για μας, δεν είναι
μαζί, γιατί θα σ' είχα ερωτευτεί πάλι απ' την αρχή. Μια φορά δεν είναι αρκετή για μας, δεν είναι. Και αν με πλήγωσες πάλι μαζί, κάθε στιγμή μαζί σ' άλλη ζωή. Μαζί, γιατί θα σ' είχα ερωτευτεί πάλι απ' την αρχή. Σας άρεσε? Πολύ ωραίο. Πολύ χορευτικό και πολύ ωραίο. Ωραία μουσική και ωραίο στίχος, αλλά η μουσική πολύ καλή. Είναι ανεβαστικό, δεν είναι? Ο χορός πάρα πολύ ωραίος. Και ο χορός. Μπράβο στο Ευαγγέλιο. Και το βίντεο κλιπ το κάνουμε στην Κύπρο με τη βοήθεια της ΣΑΡΚ. Σε παρατηρούσα γενικά για το στυλ σου, δεν έχεις κάνει τατουάζ, ενώ είναι πολύ της μόδας τα τατουάζ. Έχει κάνει, μπορεί να έχει κάνει και ένα αυτό. Αλήθεια. Όχι, δεν έχω. Α, δεν έχει. Μου αρέσει να τα βλέπω. Αλλά πάνω μου δεν ξέρω. Δεν το έχει σκεφτεί καθόλου. Το έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί υπερβολές πολλές. Αλλά. Για πάντα. Πάμε για το επόμενο κομμάτι, παρακαλώ. Δώστε μας το μη. 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 Που ήσουν εδώ δηλαδή. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πάμε σε αγαπημένες διαφημισούλες, αφού προηγουμένως να μας πει το νουμεράκι η Κατερίνα. Θέτε ή δεν θέτε? Μετά. Τι?
με τα τζεφμίσεις. Έχω ξεχάσει. Έχουν περάσει δύο μήνες καλοκαιριού. Τρεις μήνες. Δεν ήταν τρεις. Αλήθεια. Όχι, 8 Ιουλίου τελειώσαμε. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε 7 Οκτωβρίου. Όχι. Δύο μήνες είναι αυτοί. Δύο είναι αυτοί. Αγαπημένες δύο μισούλες. Επιστρέφουμε σε λίγο. Νάταλη!